Η αναδιοργάνωση της αεροπορίας συντελέστηκε με ταχύτατους ρυθμούς. Το κυρίαρχο κίνητρο ήταν ο πατριωτισμός και το πολεμικό μένος των αεροπόρων μας. Είχαν άλλωστε ανοιχτούς λογαριασμούς με τους πιλότους του άξονα. Έτσι, σε λίγο, πετούσαν στο πλευρό των συμμάχων για να αερομαχήσουν στη Δυτική Έρημο, στη Βόρειο Αφρική και αργότερα στα Βαλκάνια και στην κατεχόμενη ακόμα πατρίδα, στην Ελλάδα. Οι αποστολές πάμπολες και ποικίλες, συνοδείες μυοπομπών, ανθυποβρυχιακές έρευνες, επιθετικές περιπολίες, επιθέσεις κατά επιγείων στόχων, πολυβολισμοί και βομβαρδισμοί. Η ελευθερία ξαναγυρίζει στο φυσικό της χώρο. Οι αιματηροί αγώνες, η παλικαριά και η αυτοθυσία απέδωσαν τους καρπούς τους. Η τροχή των αεροσκαφών μας τροχοδρομούν στο ελεύθερο πλέον ελληνικό έδαφος. Σε λίγο καιρό, η αεροπορία μας θα παρουσιάσει το καινούριο ελπιδοφόρο και δυναμικό πρόσωπό της. Η νέα εποχή αρχίζει. Το Νοέμβριο του 1950, η Ελλάδα θέλοντας να συνδράμει τα Ηνωμένα Έθνη, έστειλε στον πόλεμο της Κορέας ένα σμήνος από 17 μεταφορικά αεροσκάφη τύπου Ντακότα, που έλαβε μέρος σε μια ποικιλία επικίνδυνων αποστολών. Μεταφορές τραυματιών, εχμαλώτων και υλικών, ρήψεις εφοδίων και πυρομαχικών, νυχτερινές πτήσεις στο έδαφος του εχθρού, ανεφοδιασμός συμμαχικών βάσεων εντός του εχθρικού εδάφους. Η σημαία και τα πληρώματα τιμήθηκαν από τους συμμάχους με ανώτατες ηθικές διακρίσεις. Η αδιάκοπη εμπλοκή της πολεμικής αεροπορίας στις πολεμικές επιχειρήσεις από το 1940 μέχρι και πέραν του 1950 δεν της επέτρεψαν να παρακολουθήσει την εξέλιξη του αεροπορικού όπλου. Με την είσοδο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ άρχισε ο διοικητικός και εξοπλιστικός εξυγχρονισμός. Όλο το παλαιό υλικό αποσύρθηκε, όπως και τα υλικοφόρα αεροσκάφη της εποχής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η πολεμική πείρα 5 πολέμων, η θαυμαστή εξοικείωση με τα υπερσύγχρονα αεροπορικά όπλα, η οξυδέρκεια και η έντονη εκπαίδευση των υπταμένων τους καθιερώνουν ως αριστοτέχνες της κεραυνόβολης αναχέτησης. Παράλληλα, ένας επιστημονικός γαλαξίας τεχνικών προετοιμάζει με ακρίβεια την επιτυχία κάθε κοινωνικής ή πολεμικής πτήσης. Είναι το προσωπικό εδάφους, η μόρφωση και πείρα του οποίου αποτελεί την αξιόπιστη εγγύηση κάθε αεροπορικής αποστολής. Oh,
Σε λίγο είναι και άλλο σταθμό, 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 και άλλο